Πρωτοί πυροβολισμοί και μετά το απόλυτο χάος. Είναι η στιγμή που ο 18χρονος δράστης ανοίγει αδιακρίτως πυρ στο λύκειο Timberview στο Τέξας, στο στοχαστρό του συμμαθητές και καθηγητές του. Ως εκ θαύματος δεν καταγράφηκαν θύματα. Ένας νεαρός καθηγητής και τρεις μαθητές τραυματίζονται. Εκατοντάδες άλλοι μέσα στον πανικό επιχειρούν να γλιτώσουν. Ταμπουρώνονται στις αίθουσες, κρύβονται κάτω από βιβλιοθήκες και γραφεία. This is not a random act of violence. We believe right now preliminary that it was a student that got into a fight and drew a weapon. Δράστης ο 18 ετών Timothy George Simpkins που τράπηκε σε φυγή. Οι αρχές είχαν εξαπολύσει πολύ ώρα ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του μέχρι που ο ίδιος παραδόθηκε τελικά και οδηγήθηκε στις φυλακές. It is illegal for the shooter to either possess or to have purchased the gun that was used in this crime. Κατ' ισχυρισμών των γονέων του υπήρξε θύμα συστηματικού bullying στο σχολείο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο που καταγράφει τον Simpkins να δέχεται άγρια επίθεση από συμμαθήτριά του λίγο πριν το αιματηρό επεισόδιο. Πρόκειται για την 21η ενοπλή επίθεση σε σχολείο τη φετινή χρονιά. Η οπλοκατοχή και τα περιστατικά ένοπλης βίας αποτελούν τη ζωφερή καθημερινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια σύγχρονη μάστιγα που χαρακτηρίστηκε ως επιδημία από τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν. Ο χάρτης που βλέπετε αποτυπώνει την ομή πραγματικότητα. Κάθε κόκκινη κουκίδα και ένας νεκρός. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, 34.263 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρα. Ανάμεσά τους 237 παιδιά και 929 έφηβοι. Οι τραυματίες από ένοπλες επιθέσεις στους τελευταίους 10 μήνες περισσότεροι από 31.000.